στο χωριό Μενδενίτσα είμαστε. Είμαστε στο κάστρο της Μενδενίτσας, στη βόρεια πλευρά του όρους Καλλίδρομου. Πάνω σε ένα λόφο με πάρα πολύ ωραία θέα στο Μαλιακό κόλπο. Εδώ είμαστε στην κορυφή του κάστρου. Μπροστά μας έχουμε έναν από τους πύργους του. Έχει αναγερθεί από τον Μαρκίσιο της Βοδονίτσας, τον υπότη Γκουίντο Παλαβιντσίνη. Όπως θα δούμε, υπάρχουν και πολλά αρχαία θεμέλια και αυτό ισχύει γιατί έχει φτιαχτεί πάνω στην αρχαία ακρόπολη της πόλης των Αυγιών ή Φορηγών, η οποία διαδέχτηκε την ομηρική Τάρφη. Το κάστρο αποτελείται από δύο ομόκεντρους περίβολους. Ο εξωτερικός έχει καταστραφεί σχεδόν εντελώς. Ήταν πάγος 1.40 έως 2 και έχει καταρρεύσει κατά το μεγαλύτερο τμήμα. Ο πύργος αυτός είναι ο γνωστός του Προμαχώνας. Και για να δούμε τι μπορούμε να δούμε από εδώ. Μπροστά μας μία δεξαμενή πιθανότατα. Και από εδώ είναι η θέα που είπαμε που βλέπεις τον Μαλιακό. Το κάστρο, όπως τα περισσότερα, έχει πάρα πολύ μεγάλη ιστορία. Ξεκινάει, όπως είπαμε, από την εποχή των Σταυροφόρων. Ο Μαρκίσιος Παλαβιντσίνη, που τότε, να πούμε ότι η Μαρκίση δεν ήταν τίτλος ευγενίας όπως ξέρουμε στα επόμενα χρόνια. Η Μαρκίση εκείνη την εποχή ήταν κάτι σαν τους δικούς μας ακρίτες, που τους δινόταν ένα σημείο γης το οποίο έπρεπε να το διαφυλάξουν. Από εκεί και πέρα πέρασε σε διάφορα χέρια, όπως τα περισσότερα κράστρα, παρότι όμως πάρα πολύ μικρό γενικά, ήταν σχεδόν πάντα απόρριτο για πολλά χρόνια. Το 1311 το κατέλαβαν οι Καταλανοί. Ενετή. Το 1410 επίσης να πούμε ότι κατελήφθη πρώτη φορά από τους Τούρκους και κατακτήθηκε οριστικά το 1414. Υπήρχε και τεκές δερβίσινων μπεκτασίδων από κάτω, στα χρόνια της Τουρκοκρατίας. Και εικάζεται ότι η πύλη του ήταν από την νότια πλευρά. Το σημείο είναι, ως συνήθως, απίστευτο, από θέα και θέση. Κοιτάξτε κάτω τον Μαλιακό κόλπο. Αυτός είναι ο διαχωριστικός στίχος που κόβει τον πρώτο περίβολο. Δεύτερο εσωτερικά, αν θέλετε. Πολύ αρχαίο υλικό.
ελπίζει να πούμε ότι έπεσε ξανά σε ελληνικά χέρια το 1821. Πολιορκήθηκε από τον οπλαρχηγό Δεγεβουνιώτη. Λίγες μέρες παραδόθηκε στους Έλληνες, οι οποίοι κατέσφαξαν όσους Τούρκους υπήρχαν εδώ πέρα. Βλέπουμε τα κυρίως τμήματα της αρχαίας Ακρόπολης. Συνήθως στα χαμηλότερα σημεία. Και από εδώ μπορούμε να δούμε ότι έχει μείνει από τον πρώτο περίβολο. Σχεδόν τίποτα δηλαδή. Προ κάποια σημεία τείχους. Πρέπει να πούμε ότι οι Τούρκοι γενικά το άφησαν το συγκεκριμένο κάστρο, γιατί κάποια στιγμή είχαν κατακτήσει όλη την Ελλάδα. Οπότε το συγκεκριμένο σημείο, το οποίο έλεγχε όλες αυτούς τους δρόμους, θερμοπύλες και όλα αυτά, δεν τους χρειαζόταν, οπότε κάποια στιγμή το παράτησαν στην ουσία, δεν το χρησιμοποιήσαν. Και από κάτω εδώ βλέπουμε και το χωριό Μενδενίτσα, σχεδόν κατακόρυφα. Αυτά λοιπόν και από αυτό το κάστρο, μικρό, αρκετά κατεστραμμένο αλλά όμορφο.